Η συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση είναι μια ακόμα κίνηση τακτικισμού του πλέον αντικοινοβουλευτικού πρωθυπουργού των νεότερων χρόνων, προσπαθώντας να εμφυσίσει πολιτικό οξυγόνο σε μια ψυχοραγούσα κυβέρνηση. Και ενώ στο μεταξύ άνθρωποι και αριθμοί δυστυχούν στην Ελλάδα. Και ενώ αυτό συμβαίνει, οι εγχώριοι θειασόντες του νεοφιλελευθερισμού επαναλαμβάνουν τη ρίση της πνευματικής τους μητέρας της αλής του μνήμης Θάτσερ. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Φυσικά, για ένα σύστημα που προκρίνει την ευημερία των διεθνών τραπεζών και βιομηχανιών έναντι της ευημερίας των ανθρώπων, δεν υπάρχει εναλλακτική. Η προοδευτική εναλλακτική λύση στον νεοφιλελευθερισμό μπορεί να επιτευχθεί μόνον από τα αριστερά πολιτικά σχήματα με την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό δεν είναι ένα ουτοπικό επιχείρημα για μια πολιτική από τα κάτω, για την αντιμετώπιση των κυρίαρχων πολιτικών από τα πάνω. Όπου και όταν ενεργοποιήθηκε η κοινωνία των πολιτών, προοδευτικές ή δημοκρατικές εναλλακτικές λύσεις έγινε δυνατόν να ευημερίσουν. Η κυβέρνηση όμως προτιμά το λαό σε καταστολή, υπνοτισμένο από μια έολη υπόσχεση οικονομικής ανάκαμψης. Η λογική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της ανάκαμψης, ένα σύνθετο και προσαρμοστικό νήμα στο ύφασμα της νεοφιλελεύθερης μεταρρύθμισης, χρησιμοποιείται για να συσκοτήσει τη συνενοχή τους σε αυτή τη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, ο νεοφιλελευθερισμός υπονομεύει εναλλακτικές απαντήσεις στην κρίση, οι οποίες βέβαια επιδιώκουν την έξοδο από το φαύλο σχήμα κρίση-συσσόρευση-κρίση που έχει καταστεί πρωταρχική σημασία στην καπιταλιστική κερδοσκοπία. Σε αυτή τη λογική εφαρμόζεται και η νεοφιλελεύθερη εξαπάτηση με τη θέση που παρουσιάζει τη δημόσια εκπαίδευση τόσο ως πηγή κρίσης, όσο και ως χώρο μιας ιονή ρεαλιστικής μεταρρύθμισης με άξονα πάντοτε την ιδιωτικοποίηση. Η υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και η κατάργηση δημόσιων παροχών ενισχύει την ιδιωτική εκπαίδευση και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται δραματικά η ελληνική οικογένεια. Η ιδιωτική εκπαίδευση παραδίδεται και η ίδια στους νόμους της αγοράς, αλλά με σκανδαλώδεις διατάξεις που μετατρέπουν το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε καθαρή επιχείρηση. Αποδομούν τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών που εργάζονται εκεί και ανάγουν το σχολάρχη σε υπέρτατο εργοδότη. Οι κυβερνήσεις των μνημονίων προχώρησαν με ζήλο στη μείωση των δαπανών για την παιδεία, έτσι όπως ψηφίστηκε στο μεσοπρόθεσμο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, το 2018 να φτάσουμε σε παγκόσμια χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2014 ο προϋπολογισμός για την παιδεία ήταν 5 δισεκατομμύρια 30 εκατομμύρια. Το 2015 προβλέπεται μείωση περίπου 200 εκατομμυρίων και φτάνει στα 4 δισεκατομμύρια 805 εκατομμύρια. Και το 2018 ακούστε το ποσό. 4 δισεκατομμύρια 308 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές. Χαρακτηριστική άλλωστε είναι και η χθεσινή δήλωση του Υπουργού Παιδείας του κ. Λοβέρδου ότι η αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς έγινε με επάρκεια και όχι με πληρότητα. Τι ωραίες λέξεις. Τι θα πει με επάρκεια και όχι με πληρότητα. Σημαίνει χιλιάδες εκπαιδευτικές ώρες χαμένες. Σημαίνει συγχωνεύσεις, σημαίνει χιλιάδες κενά στα σχολεία. Μια διαδικασία σχολική και όποιοι ξέρουν ότι δεν μπορεί να αναπληρωθεί με κανέναν τρόπο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Και βέβαια ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να μην πατάει σε δύο βάρκες. Θα πρέπει να μας πει ή αλλάζει πολιτική και συγκρούεται ή συνεχίζει έτσι όπως έχει πει την πολιτική των προκατόχων του. Γι' αυτό έκανε και άλλωστε και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. Αν είναι έτσι, τότε δεν μπορεί να περηφανεύεται ότι φέρνει το ΜΕΣ ή κάτι καινούριο στην παιδεία. Συνεχίζει την ίδια μνημονιακή πολιτική των προκατόχων του. Τραγική βέβαια αποδέκτες όλης αυτής της κατάστασης είναι οι μαθητές, που βιώνουν ένα επισφαλές και αβέβαιο κλίμα που γεννά στους ίδιους φόβο, υπαρξιακό πόνο και θυμό. Επιπλέον, η συγχωνεύση τμήματων και σχολικών μονάδων, οι μετακινήσεις, η διαθεσιμότητα του προσωπικού, οι δραστικές οικονομικές περικοπές, οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και γενικά οι συντελούμενες αλλαγές χάρη της λιτότητας έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας, το οποίο διαπερνά σε βάθος τουλάχιστον τη συναισθηματική και ψυχολογική διάθεση των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί παιδαγωγικά όλες τις κοινωνικές και οικογενειακές δυσλειτουργίες που βιώνει σε καθημερινή βάση ο μαθητής. Οι συνέπειες των οποίων είναι δύσκολα διαχειρίσιμες, γιατί συνδέονται με στέρηση, παραβατικότητα και κοινωνική απόκληση και αρκετές από αυτές απαιτούν εξειδικευμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση. Η σχολική διαρροή
αποτελεί μια νέα πραγματικότητα, καθώς πολλά παιδιά δεν μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο, τη στιγμή που στο σπίτι τους δεν υπάρχουν πλέον ούτε τα αναγκαία μέσα σύντησης και ένδυσής τους. Διαρροή δεν σημαίνει απλά μια κατάσταση που απορρέει από την οικονομική κρίση, αλλά και μια αποτυχία της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα αποτελέσματα της κρίσης, τα σοβαρότερα εκτός του βιοποριστικού για τα παιδιά είναι η αύξηση του άγχους, η αύξηση της βίας και η μείωση της επίδοσης στο σχολείο. Σαν εκπαιδευτικός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, γνωρίζω πολύ καλά και τα προβλήματα και τις αλλαγές που χρειάζονται, αλλά και την τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι ανοφιλελεύθερες πολιτικές και ιδιαίτερα του μνημονίου στην εκπαίδευση. Πιστεύουμε βαθιά στη δημόσια δωρεάν παιδεία, γιατί η εκπαίδευση είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα για να αγοράζεται και να πωλείται. Είμαστε αντίθετοι στις μετανεωτερικές αντιλήψεις για την εκπαίδευση που οδηγούν σε μεταρρυθμίσεις στα σχολεία με στόχο την εργαλειακή αξιοποίηση της γνώσης για την υπηρέτηση των αναγκών της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο όμως της νεοφιλελεύθερης αντίλήψης για την εκπαίδευση. Σε πείσμα των καιρών που ζούμε, οφείλουμε να προστατέψουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα από τις τρέχουσες οικονομικές πιέσεις και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η πολιτική μας πρόταση στην παιδεία εδράζεται στο δίπολο. Αφενός δημόσια δωρεάν εκπαίδευση δημοκρατική μαζική και αφετέρου ποιοτικά αναβαθμισμένη. Απαραίτητα όμως οι οποιοσδήποτε αλλαγές στην παιδεία χρειάζονται διάλογο και συμφωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οφείλουμε λοιπόν όχι μόνο να ανατρέψουμε αυτή τη συγκυβέρνηση, αλλά και να εφαρμόσουμε μια νέα εκπαιδευτική πολιτική που θα επενδύσει στην εκπαίδευση για μια κοινωνία καμωμένη με τα ιδανικά του ανθρωπισμού για ένα μέλλον αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών για όλους. Άμεσα χρειάζεται η κατάργηση των μνημονιακών νόμων που αφορούν την παιδεία και η στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους που στην Ελλάδα του 2014 υποστηρίζονται. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νεοφιλελεύθερο πείραμα έχει αποτύχει. Ο νεοφιλελευθερισμός και ο φανταμεντελισμός της ελεύθερης αγοράς σαν οικονομικό του παράγωγο έχουν αποκαλυφθεί ως προσωπική απληστία επενδυμένη με οικονομική φιλοσοφία. Και εναπόκειται πλέον, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, στην αριστερά να διαφυλάξει την οικονομία από τον κανιβαλισμό των αγορών. Η προσκόλληση όμως του κυρίου Σαμαρά σε νοοτροπίες των Λουδοβίκων περασμένων αιώνων, όπως και ο χωρισμός σε καλούς και κακούς Έλληνες του κυρίου Βορύδη που ακούσαμε, η τυφλή κυβερνητική αλαζονία και τα φλιναφήματα των κόκκινων γραμμών στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές αδυνατούν να γυρίσουν το ποτάμι πίσω. Ενώ αποδεικνύουν το ότι πρώτη συντριβής ηγείται ύβρις, πρώτη της πτώσεως υπερηφάνεια. Η εντιμότερη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτής της κυβέρνησης για να σας απαλλάξει και από τα διλήμματα της ψήφου εμπιστοσύνης θα ήταν να παραιτηθεί, μιας και δεν πιστεύει ούτε η ίδια στην αποτελεσματικότητά της. Ο Βυζαντινός Μανδάτορ ρωτά τώρα τους κυβερνώντες: «Ετοιμοθάνατοι, ουδέν των ψυχών ημών φίδεστε?» Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρνούμαστε την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και ανοίγουμε ένα παράθυρο ελπίδας στον ελληνικό λαό που ταλαιπωρείται με τη συσσήφιο βάσανο του μνημονίου. Ευχαριστώ πολύ.